Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ιατρών του ΕΟΠΗ. Καλημέρα σας. Μας... Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Θέλουμε να το αναδείξουμε το θέμα, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, βεβαίως, που πρέπει να μάθει ο κόσμος. Λίγο χρηστικά για τους πολίτες. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι την Παρασκευή που θα επαναπροσδιορίσετε τη στάση σας, πάτε στα γραφεία σας, αλλά δεν εργάζεστε. Έτσι. Να σας εξηγήσω ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να αναδείξουμε είναι ο σεβασμός προς τους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία πρέπει να δείξει ένα σεβασμό σε όλα τα επίπεδα. Δεν τον δείχνει. Δεν τον δείχνει. Έχουμε κάνει υπομονή πάρα πολύ και έτσι αποφασίσαμε μια πενθήμερη επίσκεση εργασίας, παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή επίσκεση όπως τη σύμβαση που έχουμε. Τα ιδιωτικά μας ιατρία όμως είναι ανοιχτά, διότι έχουμε ιδιωτικά ιατρία. Απλώς ο ασθενής εκεί πέρα που ερχόταν και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στα ιατρία μας και μετά πλήρωνε ο ΕΟΠΗ την επίσκεψη. Τώρα θα πληρώνει ο ασθενής, θα παίρνει την απόδειξή του και αν μπορέσει να την διεκδικήσει από τον ΕΟΠΗ. Εκ των υστέρων μετά. Αυτό είναι θέμα του ΕΟΠΗ. Οπότε να φροντίσει ο ΕΟΠΗ γι' αυτό να το γνωρίζουμε. Ναι. Τι διεκδικείτε? Πρώτα απ' όλα έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές. Φέτος έχει πληρωθεί και ο Φεβρουάριος επισκέψεις και πράξεις. Άρα είμαστε τον Αύγουστο, καταλαβαίνετε πόσοι μήνες είναι. Τουλάχιστον 3 μήνες καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα διεκδικούμε το 10% που έχει κρατηθεί τα 3 τελευταία χρόνια, το 12, το 13, 14 που δεν έχει πληρωθεί ποτέ. Να το εξηγήσω αυτό, κάθε μήνα δεν πληρώνεται όλο το ποσό το οποίο χρωστάει, πληρώνεται το 90% και το 10% περιμένουμε να γίνει μια εκαθάριση έτσι ώστε να πληρωθεί. Αυτό επί 3,5 χρόνια δεν έχει πληρωθεί και πολύ φοβόμαστε να το χάσουμε. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και οφειλές από το 10, το 11 και το 12 προ-ΕΟΠΗ, δηλαδή από τα διάφορα ταμεία, γιατί όπως γνωρίζετε ο ΕΟΠΗ προέκυψε από τη συγχώνευση παλαιών ταμείων, δημοσίου, ΤΑΙΤΕΚΟ κλπ. Επίσης, διεκδικούμε και ένα σεβασμό όσον αφορά τη σύμβασή μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε χωρίς σύμβαση. Παίρνουμε συνεχώς παρατάσεις συμβάσεων. Δεν έχουμε γραπτός, ποτέ δεν την είχαμε βέβαια γραπτός τη σύμβαση αυτή εμείς. Την κρατούσε πάντα ο ΕΟΠΗ. Και το άκρο ναότων είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο η σύμβαση που πήραμε, μια παράταση που έβγαλε το ΔΣ του ΕΟΠΗ, δεν έχει δημοσιευτεί καν στο ΦΕΚ. Που είναι και αυτό πρωτόγνωρο, διότι όταν θα έρθει να πληρωθούν αυτοί οι μήνες, μπορεί να μην είναι και νόμιμοι να πληρωθούν εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η παράταση της σύμβασης. Κύριε Παπασιδέρη, επειδή εμείς εδώ θέλουμε να επιλύονται τα προβλήματα, θέλω να σας ενημερώσω ότι ακούει την κουβέντα που κάνουμε τώρα εδώ και όσα λέτε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. Θέλω να ολοκληρώσετε. Πολύ ωραία, αυτό θέλουμε κι εμείς. Για να δούμε πώς μπορεί το Υπουργείο για να μπορέσει να βρει μια λύση για το καλό του ασφαλισμένου. Έχετε πάντα. Έχετε επικοινωνήσει εσείς με το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα αυτά? Έχετε έρθει σε επαφή? Έχετε θέσει τα αιτήματά σας? Έχετε θέσει τους προβληματισμούς σας? Δυστυχώς, και αυτό είναι λυπηρό βεβαίως, ενώ είχαμε επαφές μέχρι το τέλος του 2014. Μετά το 15, από τον Ιάρο του 2015, έχουμε πολλές φορές προσπαθήσει να δούμε τον Υπουργό, αλλά δεν έχει απαντήσει αν θα μας δει, δεν θα μας δει. Ποτέ δεν πήραμε απάντηση και φυσικά ποτέ δεν τον είδαμε. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων και όλης αυτής της αναταραχής, έχετε καταλάβει τι συμβαίνει ή προσάπτεται? Αυτό θα το λέγαμε πολύ καλόπιστα βεβαίως, αν ο Υπουργός δεν έβλεπε άλλους φορείς και δεν έβλεπε κανέναν. Μην βλέπει άλλους φορείς, μάλλον δεν είναι θέμα των πολιτικών εξελίξεων, είναι θέμα. Κάτι άλλο το οποίο θα μας το πει λοιπόν, ο ίδιος. Εγώ έχω την άποψη και την πεποίθηση ότι το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα στη σειρά. Έχουμε τον Υπουργό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας άκουσε. Θα θέλαμε να τοποθετηθείτε κι εσείς και για την επίσκεψη εργασίας που γίνεται στον ΕΟΠΗ και για τα παράπονα που μας εκφράζει εδώ ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Γιατρών του ΕΟΠΗ, ότι δεν έχει γίνει ένα ραντεβού το οποίο έχει ζητηθεί. Και τρίτο και σοβαρότερο, κύριε Υπουργέ, πώς θα επιληθεί το πρόβλημα αυτό για να μην αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή και ο απλός πολίτης που θέλει να πάει στο γιατρό? Δεν μου αρέσει να διαψεύδω ανθρώπους. Στη ζωή μου έμαθα να σέβομαι τον κάθε πολίτη και κυρίως τους εκπροσώπους των φορέων. Ουδέποτε ο κύριος Παπασιδέρης ζήτησε να με δει. Ουδέποτε. Μια στιγμή, δεν είναι προσωπικό. Δεν θέλω να γίνει ο κύριος Παπασιδέρης, η Ένωση Γιατρών ΕΟΠΗ έχει γραπτό. Να σεβαστείτε, να σεβαστείτε. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Μόλις τελειώσει ο Υπουργός, κύριε Παπασιδέρη, είχατε το χρόνο σας, μιλήσατε και θα τον ξαναέχετε μετά. Κύριε Κουρουμπλή, συνεχίστε, δεν θα σας διακόψει κανείς. Όταν μιλάτε, απευθύνεστε στον Κουρουμπλή, κύριε Παπασιδέρη, θα είστε προσεκτικός.
Και εσείς όταν μιλάτε στους γιατρούς, κύριε Κουρμπλή. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Δεν μιλάτε στον κύριο Παπασιτέρη, μιλάτε στους γιατρούς. Σας παρακαλώ, δεν μας σέβεστε. Δεν μας σέβεστε τώρα με αυτό που κάνετε. Όχι, δεν θέλω. Σας παρακαλώ. Αλλά να είναι προσεκτικός και υπουργός. Θα απαντήσετε αμέσως μετά. Σας ακούμε, κύριε Κουρμπλή, ξεκινήστε πάλι. Ουδέποτε ζητήσατε να με δείτε. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Και εγώ σας προκαλώ να μου στείλετε, να πείτε εδώ δημόσια. Πότε στείλατε έγγραφο και ζητήσατε ραντεβού ή πήρατε τηλέφωνο και ζητήσατε ραντεβού. Και θα σας το αποδείξω εγώ εντός της ημέρας ότι αυτό που λέτε δεν είναι ανυπόστατο. Ωραία, κύριε Κουρμπλή, να το δούμε αυτό. Δεν υπάρχει φορέας στη χώρα, φορέας, που μου ζήτησε να με δει και δεν με έχει δει. Μπορεί να διαφωνούμε, είναι άλλο πράγμα. Αλλά να λέτε ότι ζητήσατε να με δείτε ή εμένα ή τον αναπληρωτή και δεν σας είδαμε. Λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι είστε εκτός πραγματικότητας. Κύριε Κουρμπλή, θα ήθελα, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Θα ήθελα και ενδεχομένως μόλις τελειώσουμε την τηλεφωνική μας γραμμή να θέλει να το αντικρούσει ο κύριος Παπασιδέρης. Δεν θέλουμε να γίνει διάλογος και αυτό το έχουμε καταστήσει σαφές. Εγώ έτσι άκουσα τον κύριο Παπασιδέρη με προσοχή. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να του πω ότι εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην ήθελα να δω ένα φορέα όπως είναι ο συγκεκριμένος. Μάλιστα. Που είναι σημαντικός, είναι θεσμικός και είναι άδικο, αδικεί τον εαυτό του κύριο Παπασιδέρη όταν με πολύ ευκολία λέει ζητήσαμε γενικώς και αορίστως να δούμε τον Υπουργό και δεν μας είδε. Ουδέποτε. Άρα τι έχει συμβεί, κύριε Κουρμπλή, και φτάσαμε δεν εδώ. Δεν έχει τεθεί ποτέ τέτοιο θέμα. Ποτέ. Αν θέλει ο κύριο Παπασιδέρη να έρθει στο Υπουργείο, είναι οι πόρτες ανοιχτές για όλους, όχι για τον κύριο Παπασιδέρη. Το κρατάμε αυτό και νομίζω ότι από αύριο θα πρέπει και ο ίδιος να κάνει την επίσκεψη στο Υπουργείο. Ό,τι ώρα θέλει. Ωραία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ανάμεσά μας. Τώρα στο κομμάτι της επίσκεψης εργασίας, η οποία ξεκινά από σήμερα. Ακούστε. Ξαφνικά λοιπόν μαθαίνουμε, χωρίς να έχει γίνει ποτέ συζήτηση με το Υπουργείο, ότι ο συγκεκριμένος φορέας αποφάσισε να πάει σε επίσκεψη εργασίας. Μάλιστα. Δικαίωμά του, δημοκρατικό, είναι ο συνδικαλιστικός φορέας, εκπροσωπεί ανθρώπους, εργαζόμενος έχει το δικαίωμα αυτό. Μάλιστα. Τώρα, ήθελε λοιπόν από ό,τι άκουσα από τον κύριο Παπασιδέρη ορισμένα ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά αφορούν παλαιές εποχές για τις οποίες πολιτικά δεν έχουμε την ευθύνη εμείς. Αλλά και αυτά τα ζητήματα για τα οποία λέει ο κύριος Παπασιδέρης ότι πρέπει να τύχουν μια εξεργασία και μια απάντηση, δεν μετέθησαν στο Υπουργείο. Για να μπορεί το Υπουργείο να έχει μια θέση. Να ρωτήσω, κύριε Κουρμπλή, όμως, από την ημέρα της έναρξης της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τότε που γίνατε δηλαδή κυβέρνηση, έχει επιληθεί το πρόβλημα της απόδοσης των χρημάτων που πρέπει να λαμβάνουν οι γιατροί, δηλαδή καταβάλλονται κανονικά ή υπάρχει έτσι? Ακούστε. Υπάρχει μια καθυστέρηση του Μαρτίου. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Παπασιδέρης ότι όλοι οι φορείς, όπως είναι και οι φαρμακοποιοί, όλοι οι πάροχοι πάντων του ΕΟΠΗ, έχουμε μια σχετική δυσκολία διότι παραλάβαμε προϋπολογισμούς από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν κάναμε εμείς αυτό το προϋπολογισμό για να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα οποία δικαίως εγώ λέω μπορεί να τίθεται. Αλλά εκείνο που εγώ θεωρώ χρήσιμο, για να μην κάνουμε εντυπώσεις, είναι αν αυτή τη στιγμή ετέθησαν στο Υπουργείο και καλά δεν τους είδα εγώ, δεν τους είδε ο αναπληρωτής υπουργός, δεν τους είδε ο γενικός κανένας, τέλος πάντων όλοι εμείς οι αδιάφοροι απέναντι στους ανθρώπους αυτούς επιδείξαμε τέτοια σκληρότητα. Νομίζω ότι μας αδικούμε όλοι μαζί τον εαυτό μας. Και εν μέσω Αυγούστου τώρα, αρχές Αυγούστου, αποφασίστηκε να γίνει μια τέτοια κινητοποίηση. Από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Έτσι και αλλιώς, κύριε Κουρμπλή, δηλώσατε ότι είστε ανοιχτός σε οποιαδήποτε συνάντηση, θα το συζητήσουμε. Διότι δεν κάνω χάρη σε κανέναν. Βεβαίως, είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωσή μου να βλέπω όλους τους ανθρώπους. Πείτε μας όμως. Με στεναχωρεί όμως, ειλικρινά το λέω, γι' αυτό και μίλησα λίγο σκληρά στον κύριο Βασιδέρη,
Λοιπόν, με στεναχωρεί το γεγονός να μου λέει κάποιος άνθρωπος ζήτησε να με δει και δεν τον είδα. Εγώ λέω ότι μην το ξαναπούμε τώρα. Από Δευτέρα, από Τρίτη. Δεν μιλάω, αλλά μην το λέμε συνέχεια, διότι υπάρχει και άλλη άποψη. Και κύριε Υπουργέ, εγώ λέω ότι από αύριο θα έρθει ο κύριος Παπασιδέρης εκεί και οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΗ να σας δουν. Αφού είναι ανοιχτή η πόρτα, θα γίνει ένας γόνιμος διάλογος για να επιληθούν τα προβλήματα. Αν θέλει να ζητήσει λοιπόν να μας δει αύριο, θα δει τον κύριο Ξανθό. Και όταν επιστρέψω, επειδή απουσιάζω για 2-3 μέρες, θα μπορούμε να τα πούμε και μαζί. Αλλά ανάμεσά μας θα υπάρχει μια καλή πίστη. Μπορεί να διαφωνούμε, εγώ δεν λέω, και να υπάρχουν και ζητήματα για τα οποία εμείς είμαστε υπόχρεοι να είμαστε πιο συνεπείς ως κράτος. Και αυτό δεν το αφισβητώ. Αλλά το να μου λένε ότι αρνήθηκα να τον δω, είναι άδικο. Κύριε Κουρουπλή, πείτε μας κάτι, επειδή τώρα θα έχουμε λογικά με την ανακοίνωση των γιατρών μια πενθήμερη έτσι επίσχυση εργασίας. Θα δούμε πώς θα πάει. Εσείς από την πλευρά σας στο Υπουργείο, πότε βλέπετε μπορείτε να εκπληρώσετε μέρος των διεκδικήσεων? Ακούστε, θα απαντήσει το Υπουργείο και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το άμεσο ζήτημα για το οποίο μίλησε ο κύριος Παπασιδέρης, η πληρωμή του Μαρτίου θα ταυτοποιηθεί. Τώρα η εκκρεμότητα του παρελθόντος θα μου επιτρέψει να του πω ότι όταν εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική θα εξετάσουμε το ζήτημα αυτό. Εμείς δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα των ανθρώπων και την εκκρεμότητα, αλλά από άλλους έπρεπε να ζητάει την ευθύνη ο κύριος Παπασιδέρης και έχω την εντύπωση ότι ουδέποτε το ενήργησαν αυτό στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν ήρθε στο προσκήνιο με τη νέα κυβέρνηση αυτή η εκκρεμότητα. Δεν την αφισβητώ, αλλά δεν μπορώ να πω. Δεν έχουμε κάνει αγώνα στο παρελθόν. Υπήρχαν κινητοποιήσεις εφόσον γνωρίζω και εγώ και στο παρελθόν από τον ΕΟΠΗ, έτσι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που ήσασταν εκτός Αθηνών και αφιερώσατε τον χρόνο. Για να μην νομίζει ο κύριος Παπασιδέρης ότι αρνούμε να βγω και να μιλήσω. Όχι, ήσασταν με το που. Μα αυτό θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να μιλήσουμε. Με το που επικοινωνήσαμε μαζί σας θες, ήσασταν αμέσως δεκτικά. Ίσως όταν μου λέτε ότι αυτό θέλουμε. Εγώ λοιπόν είμαι ανοιχτός πάντα σε όλους. Ωραία. Κύριε Κουρουμπλή. Και αυτό τουλάχιστον δεν μπορείτε να μου το πάρετε. Άλλα πράγματα μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε. Αλλά τουλάχιστον το ότι εγώ αρνούμαι να δω τους φορείς, νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι τέτοια συμπεριφορά υπουργού στο παρελθόν δεν υπήρξε για θεσμικούς φορείς. Γιατί προέρχομαι από κοινωνικούς φορείς και καταλαβαίνω την αγωνία του εκφραστή να εκπροσωπήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους που εκπροσωπεί. Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε και τα εσωκομματικά σας που είναι καυτά αυτό το μήνα. Τον Αύγουστο να είστε καλά. Κύριε Παπασιδέρη, μένουμε σε αυτό που ακούσαμε από τον. Να τα πάρουμε λιγάκι με τη σειρά. Να τα πάρουμε. Έτσι, υπάρχει πάντως μία πρόταση να πάτε από αύριο και όλες. Να ζητήσετε να δούμε τον κύριο Ξανθό. Να μην έχουμε ζητήσει εμείς να δούμε τον Υπουργό. Το καταλαβαίνει ο καθένας που μας ακούει. Ας πούμε καλόπιστα ότι κάπου παρέπεσε, δεν το έμαθε ο Υπουργός και δεν το ήξερε γιατί δεν του το δώσανε. Ωραία, ας προχωρήσουμε έτσι από εδώ και πέρα. Για την αίτηση αυτή που κάνατε. Εντελώς καλόπιστα. Το ζήτημα είναι άλλο. Τα ιδιωτικά ιατρία αυτή τη στιγμή στραγγαλίζονται οικονομικά και θα κλείσουν. Δεν έχει νόημα να λέμε θα δώσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε τη στιγμή που χρωστούνται τόσα πολλά χρήματα. Το ιδιωτικό ιατρείο τη στιγμή που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ έχει πολύ περισσότερα έξοδα όταν δεν έχει τη σύμβαση, όταν βλέπει ασφαλισμένους. Και αυτά ο γιατρός έχει δεχθεί να πληρώνεται 6 ευρώ καθαρά την επίσκεψη. Πόσο λιγότερο να πληρώσει το κράτος. Δηλαδή έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη πολύ μεγάλη ποιότητα με πολύ λίγα χρήματα από το δημόσιο. Και λέμε αυτό να σεβαστεί. Να πληρωθούν, να γίνει η σύμβαση, που και αυτό δεν το ξέρουμε. Θέλει σύμβαση με τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θέλει. Γιατί εμείς φοβόμαστε ότι δεν θέλει και σιγά σιγά στραγγαλίζεται οικονομικά. Μην προτρέχετε. Για το αποτέλεσμα. Θετικό τον είδαμε τον κύριο Υπουργό. Δείτε λοιπόν. Θετικό για να μας δει. Το θέμα είναι πώς θα λύσουμε το πρόβλημα των ασφαλισμών. Αν θέλουμε να γίνει στο δημόσιο στις 3 μήνες αναμονές. Και στο μη σεβασμό του πολίτη, όπως γινόταν στο παλαιότερα, να μας τα πει αυτά. Περιμένετε όμως, κύριε Παπασιδέρη. Θετικά και θα τον δούμε και είναι πολύ θετικό ότι έστω και έτσι θα τον δούμε. Να δούμε και το άλλο κομμάτι που είπε και το θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό. Ότι είναι δύσκολα διαχειρίσιμο το χρέος που υπάρχει από το παρελθόν. Υπάρχει πρόθεση σιγά σιγά να γίνει μια επικοινωνία μαζί σας, αντιλαμβάνομαι, για να επιληθεί και αυτό το πρόβλημα. Αλλά μην ζητάτε κι εσείς για τα
Ποτέ λάθη δεν ζητάμε πράγματα, γι' αυτό και κάναμε πολύ υπομονή. Και να ξέρουμε ότι όσο κλείνουν τα ιατρία, οι γιατροί μας πηγαίνουν στο εξωτερικό. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να το καταλάβει το Υπουργείο, οποιοδήποτε Υπουργείο, οποιασδήποτε κυβέρνηση. Ότι όταν στραγγαλίζουμε τους γιατρούς, αυτοί φεύγουν και φεύγει το δυναμικό της χώρας. Το θέμα είναι οι γιατροί και οι υπουργοί να έχουν καλή συνεργασία προς όφελος του πολίτη. Βέβαια. Γι' αυτό θα βγει μετά από μια καλή συζήτηση και να συνεννοηθείτε για να δούμε τι γίνεται. Το γεγονός ότι είπε ο Υπουργός για πληρωμή για τις οφειλές του Μαρτίου, αυτό. Μα πληρωμές μία φορά ανά δύο μήνες γίνεται και ένας μήνας. Έγινε κάποια στιγμή και το Φεβρουάριο. Το θέμα είναι ότι έχει πληρωθεί Φεβρουάριο και έχουμε Αύγουστο. Το να πληρωθούμε στον Αύγουστο-Μάρτιο και να πάμε τα Σεπτέμβριο και να φροντίσουμε Μάρτιο είναι το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι να πληρωθούν δύο-τρεις μήνες μαζί. Και δεν μιλάμε μόνο για τους κλινικούς γιατρούς επισκέψεις, μιλάμε για τις πράξεις, τα εργαστήρια που έχουν και έξοδα, έχουν αντιδραστήρια, αγοράζουν αυτή τη στιγμή με το capital control, πρέπει να τα προπληρώνουν όλα. Πολλά προβλήματα. Διότι αν ο ασθενής πεθάνει, δεν ανανύπτει μετά. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι έτοιμο να κλείσουν τα ιατρία και αυτό δεν γυρίζει πίσω. Πρέπει να το προλάβουμε. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε την επίσκεψη για, να ακουστούν αυτά, να μπορέσουμε εμείς στον Υπουργό και να τα λύσουμε τα θέματα. Όχι απλώς να τα συζητάμε. Ωραία. Εγώ θέλω να μου πείτε, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό το οποίο ακούσαμε, ότι εσείς από μία επίσκεψη ενός ασθενούς, η απολαβή σας είναι της τάξης των 6 ευρώ. Αυτό ενδεχομένως να μην το γνωρίζει ο κόσμος. Θέλω να σταθούμε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κι εσείς ως επαγγελματίες, ως άνθρωποι του ιατρικού χώρου. Διότι ο άλλος μπορεί να λέει: α, πήγαμε στον γιατρό, έβγαλε και αυτό στα μαλλιά της κεφαλής του. Και ουσιαστικά εσείς βοηθάτε την κοινωνία για ένα πενιχρό, θα έλεγα, ποσό. Μα με τη δημιουργία του ΕΟΠΗ, που έγινε αναγκαστικά λόγω συγχώνευση των ταμείων, να πούμε ότι συνέβη ό,τι πιο σωστό μπορεί να γίνει για την πρωτοβάθμια περίθαλψη μιας χώρας. Δηλαδή, η σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, όπου ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει περίθαλψη πολύ μεγάλης ποιότητος και με πολύ λίγα χρήματα πληρώνει το δημόσιο, δηλαδή κοστίζει λίγο στο δημόσιο, αυτό δεν πρέπει να χαθεί με τίποτα. Διότι κοστίζει πολύ λιγότερο στο δημόσιο από το να έχει δικές του δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αυτό που είναι στο παρελθόν. Είναι και αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα τα οικονομικά. Αλλά πρέπει να σταθούμε όμως ότι η λειτουργία το ιατρείο. Του ΕΟΠΗ, θέλω να διακόψω. Είναι εύρυθμη, είναι σε καλά επίπεδα. Είναι όπως θα τη θέλατε εσείς ως επιστήμονας. Πώς μπορεί να είναι όταν του χρωστάνε οι εισφορές από τα ταμεία, το κράτος δεν δίνει τα χρήματα. Φυσικά σε μια κατάσταση τέτοιου είδους αυτή τη στιγμή που είμαστε με πολλά προβλήματα οικονομικά της χώρας και ο ΕΟΠΗ. Αλλά εμείς δεν ζητάμε να πληρωθούν τα πάντα. Δεν ζητάμε να πληρωνόμαστε την ίδια μέρα που τελειώνει ο μήνας. Ζητάμε ένα σεβασμό προς τους γιατρούς που προσφέρουν αυτά που προσφέρουν στο κράτος τα 3,5 αυτά χρόνια. Συζήτηση, σωστή συνεργασία για το καλό του ασφαλισμένου. Για να μην ξεχνάμε ότι το ιατρείο, εκτός από τα έξοδα, έχουμε και το άλλο. Πληρώνουμε, κόβουμε τιμολόγια για την εφορία χωρίς να πληρωθούμε. Στο τέλος του χρόνου έχουμε δείξει στην εφορία ότι έχουμε πάρει χρήματα που δεν τα έχουμε πάρει. Με clawback, με rebate, πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δύσκολο να τα εξηγήσουμε. Αλλά τελικώς πληρώνει κανείς και την εφορία του σαν να τα έχει πάρει. Φανταστείτε τα 6-7 ευρώ, αν βγάλεις τα έξοδα. Αν βγάλεις ακόμα και την εφορία, πόσα τελικά μένουν. Μάλιστα. Και αυτό θα πρέπει να μην το, να το διατηρήσουμε. Λοιπόν, η πολιτεία. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ιδιωτικό τομέα. Έχει δώσει, και το τελευταίο είναι ότι μάθαμε ότι 24 εκατομμύρια που ήταν για να πληρωθούμε εμείς, με κάποιο τρόπο φύγανε από, από αυτά που να πληρωθούμε εμείς και πήγαν στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή έχουμε και τέτοια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε παράνομα εμείς, να παίρνουμε τα χρήματα που είναι για άλλους φορείς και να πηγαίνουμε αλλού. Εντάξει, προφανώς είναι μια κατάσταση κρίσης, δεν θα τους δικαιολογήσω εγώ, αλλά σε μια κατάσταση κρίσης κάπως μοιράζει τα ανάγκες, ό,τι έχεις, βέβαια, δεν τον, ξέρω. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς είναι να ρωτήσετε τους ασφαλισμένους. Πόσο ταλαιπωρούνται, αυτό είναι βέβαιο. Τα τελευταία 3,5 χρόνια που υπάρχει αυτή η σύμπραξη ιδιωτικού με δημοσίου, είναι καλύτερα τα πράγματα ή προτιμούν τις δημόσιες δομές? Κάντε μία σφυγομέτρηση και θα καταλάβετε πολύ καλά πόσο έχει δώσει ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό. Ναι, το θέμα είναι να είναι εύρυθμο, όπως λέει και ο Νίκος. Δηλαδή να είναι όλοι καλά. Και οι γιατροί και οι ασφαλισμένοι. Λοιπόν, και κύριε Παπασίλη, εμείς θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Θα το δούμε. Περιμένουμε να κάνετε και εσείς την κίνηση, αφού υπάρχει επίσημη πρόσκληση από το Υπουργείο, να πάτε να τους δείτε. Βεβαίως, να θέσετε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Με καλή πρόθεση, θα έλεγα, τα προβλήματα. Πάντα με καλή πρόθεση. Είναι δύσκολα όπως μας τα περιγράφετε. Έτσι. Και θα επανέλθουμε για να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε σε κάτι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, Ρίτσα Καστάνη, καλημέρα.